32 ασθενείς νοσηλεύονται στις απλές κλινικές κορονοϊού στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας, ενώ σύμφωνα με τον διοικητή Κωνσταντίνο Κλητσιώτη, ιδιαίτερα αυξημένος είναι και ο αριθμός των ατόμων που προσέρχονται στις κινητές μονάδες του νοσοκομείου για τεστ κορονοϊού. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καλά. Επιβεβαιώνεται και ό,τι μας είπε η αγαπητή μας φαρμακοποιός. Τα περιστατικά, τα ύποπτα που έρχονται πραγματικά, έχει ανεβεί το νούμερο σε πολύ υψηλά επίπεδα. Σήμερα, να σου πω χαρακτηριστικά, κάναμε 169 τεστ. Είχαμε να κάνουμε τόσα τεστ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Από τα οποία 42 βγήκαν θετικά. Το καλό είναι ότι οι περισσότεροι φεύγουν με οδηγίες στο σπίτι τους. Σήμερα κάναμε μόνο μία εισαγωγή και ας ελπίσουμε εδώ να σταματήσει. Στον πέμπτο όροφο στην κορονοκλινική νοσηλεύονται 32 ασθενείς πριν από λίγο που πήρα τα νούμερα. Ανησυχητικά τα νούμερα, όπως είπαμε προηγουμένως. Ας ελπίσουμε να αρχίσει μια πτωτική τάση που όλοι οι έγκριτοι λοιμοξιολόγοι λένε ότι θα υπάρξει αυτή η πτώση μέσα στον Αύγουστο. Αργή βέβαια. Από εκεί και πέρα να πούμε αυτά που όλοι μας ξέρουμε εδώ και 2,5 χρόνια. Την ατομική υπευθυνότητα, το πώς θα φοράμε τη μάσκα μας σε κλειστούς χώρους, να το δούμε πέρα από την υποχρεωτικότητα η οποία δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Καλό θα ήταν όλοι μας να προστατεύουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας. Σε κλειστούς χώρους, να φοράμε τη μάσκα μας, είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι απαραίτητο. Στο σούπερ μάρκετ, στο ασανσέρ, σε δημόσιες υπηρεσίες, γενικά σε κλειστούς χώρους που πάνε. Ειδικά σε κλειστούς χώρους. Από εκεί και πέρα, ο καθένας είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του και για τους γύρω του. Θα ήταν καλό, όπως είπα και προηγουμένως, να φοράει τη μάσκα του. Μάλιστα. Δεν είναι καλά τα νέα, όπως σας είπα. Έχουμε πολλά ύποπτα περιστατικά που έρχονται και δυστυχώς και νοσηλεύονται και 32 συμπολίτες μας.